Τώρα πόσο εύκολο γίνεται. Αυτό το κάνεις με εφημερίδες που έχουν με παλιά κάτι... περιοδικά. Α, και με περιοδικά, με αυτήν από περιοδικά. Ωραία, το έσπασα. Γιατί έγινε έτσι όμως? Γιατί θέλει τώρα να το δουλέψει λίγο με τα χέρια για να μείνει ανοιχτό στο σχήμα που θες εσύ. Πλάθεται ακόμα. Το μπαλόνι. Το μπαλόνι το βγάζεις. Δεν βγαίνει, αυτό σου λέει κόλλησε. Βγαίνει πολύ εύκολα. Βάλε. Οκ, κάτσε, θα τα βάλω. Δεν μας ενδιαφέρει το τι σχήμα θα πάρει το αρχικό. Αυτή είναι η πρώτη βερσιόν. Το αφήνουμε λοιπόν και στεγνώνει. Μετά από μία ώρα είναι έτοιμο να δεχτεί τα επόμενα. Να το. Ακριβώς. Λοιπόν, το δες. Βγάλε από μέσα το κερί να το κουμπίσω εδώ, ανάποδα, για να τα αφήσουμε να στεγνώσει. Μόλις στεγνώσει, μπορούμε να περάσουμε το δεύτερο στρώμα. Να σου βάλω άχυρα. Ναι. Τι ωραίο. Πολύ μ' αρέσει. Βάλε μέσα τα άχυρα. Σου έχω εδώ πέρα βάψει και βράσει κόκκινα αυγά, να μπορέσει να τα δουλέψει. Α, να τα ζωγραφίσω. Άμα θες να τα ζωγραφίσεις, βάλε κατευθείαν μέσα. Κόκκινα αυγά, να το δίνει έτοιμο όπως είναι, επάνω στο τραπέζι. Και θα σε βάλω να κάνεις κάτι πολύ πιο ωραίο που θα το κάνεις εσύ πια. Αχ, αληθινά είναι. Ναι, ναι, αληθινά. Πολύ ωραίο. Κάνε να τα τσουγκρίσουμε ή όχι? Όχι. Γιατί? Είναι νωρίες. Ναι. Και στην Πασχαλινή μας. Άρα θα έχουμε Χριστουγεννιά τώρα. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Γι' αυτό δεν είναι αυτό. Και εδώ μπορεί να βάλει και τέτοια μικρά αυγά να πετάνε, τα οποία τα έχω φτιάξει πάνω σε σύρμα με τον ίδιο τρόπο με το χαρτί υγεία, το χαρτί που χρησιμοποιούμε στο μπάνιο. Να τα βάλει και να ξέχουν ή να φτιάξει ένα τέτοιο σχήμα, ακούμπησε το πάνω να δει και να βγαίνουν έξω. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φτιάξει Κωνσταντίνα, κοιτά και τα σήματα και πετσέτε. Σου έχω δέσει εδώ ένα. Ωραίο βγαίνει αυτό. Και μπορεί να το κουμπίσει και πάνω, δες το. Κούμπα το πάνω. Όχι, δεν θέλω. Κοίτα εδώ. Δέσιμο για πετσέτα. Κρίκος. Ξέρεις τι θα μ' άρεσε. Θα μ' άρεσε να πιάσω αυτά. Ναι, αυτά να... δουλεύονται, ξέρεις. Πολύ εύκολα τα χέρια. Να το δω... να τα δέσω γύρω-γύρω. Ωραίο θα είναι. Κατάλαβα. Λευκά όμως, αυγά. Γιατί λευκά, δεν πειράζει. Για να σπάει το κόκκινο. Για να σπάσει το κόκκινο. Κάπως έτσι. Ναι, να πρέπει να βάλεις τρία. Πρέπει να βάλω τρία. Πολλοί βάφουν τις κεραίες και τα αυγά πολύχρωμα. Ωραίο είναι όμως. Και με δύο στάθηκε. Και μπορείς να βάλεις όσο θες. Τώρα δεν φαίνεται πάρα πολύ στους τηλεθεατές γιατί είναι κόκκινο. Λοιπόν, αυτό αν θέλουμε να το φτιάξουμε, απλά μέσα στο πορτό το βουτάς και το γυρίζεις γύρω-γύρω με αυτόν τον τρόπο και δέχεται μετά το επόμενο χαρτάκι πάνω. Πού θα πας? Και μπορείς να το φτιάξεις όσο μεγάλο θες. Δες το. Και το κάνεις όσο μεγάλο θες. Και με τον ίδιο τρόπο, μετά με λίγο χρώμα, το παίρνεις και το βάφεις και είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσεις Παύλο, σε διακόσμηση και όπου θέλεις.